Ξεκίνησε λοιπόν η καθιερωμένη μαθητική παρέλαση με τη φιλαρμονική του Δήμου Λέρου, την ανανεωμένη φιλαρμονική, να δίνει το παρόν και με το γνωστό τραγούδι «Μακεδονία ξακουστή» του Αλεξάνδρου Χώρα, «Επίκαιρος ο ποτέ». Ξεκινάει λοιπόν η παρέλαση με τον Σύλλογο Αιμοδοτών «Η Ζωή» στην πρώτη τους επίσημη εμφάνιση σε μια παρέλαση. Ένα σύλλογος ο οποίος είναι πάρα πολύ οργανωμένος, συνεχίζει την πολύ καλή δουλειά που κάνουν οι διοικήσεις των προηγούμενων χρόνων με συμμετοχή σε διάφορα event σε όλη την Ελλάδα. Ένα σύλλογος του οποίου η αναγκαιότητα σε μια κοινωνία όπως η δική μας είναι κάτι παραπάνω από εμφανή, και ο πρόεδρος εδώ του συλλόγου, μια πολύ όμορφη παρουσία ενός συλλόγου με απεριόριστη βοήθεια στην τοπική κοινωνία. Με τα τμήματα του οδηγισμού, με πολύ μεγάλη συνέπεια, εξακολουθούν να στέκονται δίπλα στην κοινωνία, δίπλα στα νέα παιδιά, βοηθώντας τα σε αυτό το ξεκίνημα της ζωής τους να παίρνουν σωστές αποφάσεις, να μαθαίνουν πολλές δεξιότητες. Οδηγισμός και προσκοπισμός, δύο πολύ σημαντικά στοιχεία για την κοινωνία της Λέρου. Η ακούραστη κυρία Σεβαστή Μπουράκη, εδώ και χρόνια βρίσκεται κοντά σε αυτή την προσπάθεια που ανανεώνεται με νέα παιδιά. Ακολουθεί ο προσκοπισμός, μια σταθερή αξία για την κοινωνία της Λέρου, με τον ακούραστο Γιώργο Βογιατζή να βρίσκεται κοντά σε αυτήν την προσπάθεια. Μια προσπάθεια που κρατάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ένας σύλλογος με πολύ μεγάλη κοινωνική δράση. Μια πολύ όμορφη παρουσία του προσκοπισμού που εμπλουτίζεται και αυτός κάθε χρόνο με καινούριο αίμα, με καινούρια παιδιά. Ένα πολύ θερμό χειροκρότημα για αυτή την πολύ όμορφη παρουσία τους.
λικάκια που βρίσκονται στο σύλλογο. Με πολύ όμορφο βήμα. Ακολουθεί το δεύτερο νηπιαγωγείο του Λακίου. Τα νηπιαγωγεία όλου του νησιού με εξαιρετικές παιδαγωγούς, δασκάλες έχουν το δύσκολο έργο να προετοιμάσουν τα παιδιά μας για το σχολείο και μέσα από τις δεξιότητες που μαθαίνουν καθημερινά να κάνουν τη ζωή τους πιο όμορφη, πιο άνετη. Μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά εικόνα. Από πολύ όμορφα, πολύ όμορφα τσούλες που περνάνε εδώ μπροστά μας. Ακολουθεί και το δεύτερο νηπιαγωγείο Παντελιού, με πολύ σημαντική βοήθεια στην κοινωνία του νησιού μας, στους εργαζομένους αυτού του νησιού που έχουν βοηθηθεί τα μάλα από την στιγμή που έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το νηπιαγωγείο του Παντελιού και το νηπιαγωγείο του Ξηροκάμπου. Μια κοινωνία και μία πόλη η οποία όλα αυτά τα χρόνια στέκεται με αξιοπρέπεια δίπλα στη μαθητική νεολαία. Και ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο του Λακίου, ένα ιστορικό σχολείο, ένα ιστορικό κτίριο, το έχουμε πει πολλές φορές, ίσως το ομορφότερο σχολείο της Ελλάδος, σε ένα ιταλικό κτίριο εμπνευσμένο από το ρυθμό εκείνης εποχής. Μια πολύ όμορφη παρουσία του Δημοτικού Σχολείου του Λακίου με τον κύριο Αποστολίδη, ο οποίος είπε λίγο πριν για το πανηγυρικό, ίσως ένας από τους πιο εμπνευσμένους λόγους που έχουμε, πανηγυρικούς που έχουμε ακούσει τα τελευταία 20 χρόνια παρακολουθούμε παρελάσεις. Μίλησε στην καρδιά όλων, έχω την εντύπωση. Και οι δεσποινίδες με πολύ όμορφο βηματισμό, πολύ όμορφη παρουσία. Ακολουθούν τα αγόρια του Δημοτικού Σχολείου του Λακίου. Γυμναστής μας, ο Νίκος Ροδάτης. Και ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο της Αγίας Μαρίνας. Ένα σχολείο το οποίο έχει σηματοδοτήσει πολλά και σημαντικά πράγματα στη μαθητική νεολαία αυτού του νησιού, καταχειροκροτούμενο σε ένα πολύ όμορφο βηματισμό. Οι νεαρές δεσποινίδες με πολύ όμορφες στολές, πολύ όμορφο βήμα. Εξαιρετικές πραγματικά, ειδικά η τελευταία γραμμή, είναι όλα τα λεφτά, τι να σας πω. Και τα αγόρια του Δημοτικού Σχολείου της Αγίας Μαρίνας. Ακολουθεί το Δημοτικό Σχολείο των Αλίντων, ένα από τα πολυπληθέστατα
δυσκολία του νησιού μας, με δράσεις σημαντικές για την κοινωνία, για τα ίδια τα παιδιά. Το σχολείο δεν είναι μόνο οι ώρες δασκαλίας, είναι και αυτό που προσφέρουν ακούραστα οι καθηγητές και οι δάσκαλοι από το προσωπικό τους χρόνο. Είναι μια πραγματικότητα ότι εμείς εδώ στη Λέρο διαχρονικά έχουμε καθηγητές και δασκάλους που στη συντριπτική πλειοψηφία είναι υπέρ των μαθητών, υπέρ της δασκαλίας, υπέρ της κοινωνίας του νησιού μας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το τονίσουμε. Και το Δημοτικό Σχολείο του Ξηροκάμπου, η παρακαταθήκη ενός πολύ δραστήριου τέος διευθυντή του κ. Καρβαθάκη φαίνεται ακόμα και σήμερα. Ένα σχολείο που έχει κάνει πολλά περισσότερα από αυτά που θα μπορούσε ένα μικρό σχολείο, με πολύ μεγάλη όμως σημασία για την κοινωνία μας.